Λοιπόν, αποχαρακτηρίστηκε η εκκλησιαστική γη στη Γεροσκήπο επαρχείο Μνημείο. Πετύχατε το σκοπό σας. Όμως κάποιοι λένε ότι σας έκανε το χατήριο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τι ισχύει, Μακαριωτάτη? Όχι. Παρανόμως έγινε αρχαιολογικός χώρος. Δεν είχαμε ερωτηθεί. Εμείς είχαμε την καλοσύνη και την ευγένεια. Όταν το Τμήμα Αρχαιοτήτων μας είπε ότι βρήκαν κάποια κεραμικά στην περιοχή, είχαμε την καλοσύνη και τους είπαμε είστε ελεύθεροι να πάτε να ερευνήσετε, να κάνετε τις έδαφοτομές που θέλετε, είστε ελεύθεροι. Και τους δώσαμε την άδεια να πάνε να ερευνήσουν. Και τους είπαμε ότι εμείς το οικόπεδο εκείνο το ενοικιάσαμε σε κάποιον ο οποίος και μας πλήρωνε ενίκιο γιατί ήθελε να χτίσει ξενοδοχεία μέσα. Και το εγνώριζε το Τμήμα Αρχαιοτήτων. Διήρχεσε 3 χρόνια η περίοδος των εδαφοτομών. Όταν ήρθε η ώρα για να παρουσιάσουμε τα έγγραφα στην πολεοδομία για να πάρουμε την άδεια, ο τίτλος ιδιοκτησίας που όταν υπογράψαμε ήταν καθαρός, ευρέθη ότι το οικόπεδο μας, ο τίτλος αρχαίο μνημείο, β' πίνακος. Ο ενοικιαστής θα μπορούσε να μας πάρει στο δικαστήριο και να ζητήσει νομίμως αποζημιώσεις, που στις περιπτώσεις αυτές θα ήταν αρκετά εκατομμύρια. Μάλιστα. Και τότε ζητήσατε γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, Μακαριωτάτη. Εμείς είδαμε τη σοβαρότητα του όλου θέματος, καλέσαμε το Τμήμα Αρχαιοτήτων και τους είπαμε είχατε τέτοιο δικαίωμα χωρίς να μας ρωτήσετε να το ανακηρύξετε, να χαρακτηρίσετε το οικόπεδό μας ως αρχαίο μνημείο. Έπα δεν είναι τίποτε, μας είπα. Λέω, ισχύει αυτό για όλα? Συνήθως όταν χτίζει κανείς παρακολουθούμε. Γιατί δεν το αφήσετε και το δικό μας? Επειδή σας ερώσαμε άδεια να μπείτε μέσα, να κάνετε ό,τι θέλετε, επήρετε θάρρος και νομίσετε ότι η περιουσία της εκκλησίας είναι αμπελιξεύραχτο. Γι' αυτό θα πάτε να το αποχαρακτηρίσετε και όταν θα χτίζομαι έχετε το δικαίωμα να είστε παρόντες εκεί και ό,τι βρεθεί εμείς θα το σεβαστούμε. Η απάντηση του Τμήματος Αρχαιοτήτων ήταν όχι, δεν θα το αποχαρακτηρίσουμε, δεν υπογράφουμε. Λέω αυτό που κάνετε είναι νόμιμο ή παράνομο? Δεν απαντούσε. Κατά τη γνώμη μου, κατά τον νομικό μας σύμβουλο, αυτό που κάνετε είναι παράνομο και ή θέλετε ή δεν θέλετε πρέπει να πάνε να το αποχαρακτηρίσετε. Και άρχισε μια διαδικασία. Τους εξφαντώνησα κι εγώ 1-2 απειλές και το έκανα ξεπίτηδες για να δείξω ότι οι εξιθεληματισμοί κάνουν κακό. Θέλετε να προκύψει κακό? Εμείς δεν το θέλουμε. Εμείς θέλουμε την καλή συνεργασία με όλα τα τμήματα, τα κυβερνητικά. Αλλά ένας που έχει μία θέση κυβερνητική δεν μπορεί να συμπεριφέρεται κατά το δοκούν. Ποιες ήταν οι απειλές, Μακαριώτατε, που τους είπατε? Ορίστε. Ποιες ήταν οι απειλές που εκτοξεύσατε προς το Τμήμα Αρχαιοτήτων? Είπαν ότι θα πρέπει να τα χαλάσω εγώ. Δεν θα στείλω άλλον, διότι αν πάει άλλος θα πάει φυλακή. Θα πάω εγώ που να δυσκολευτούν να με βάλω φυλακή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκείνο δεν το εννοούσα. Είχα πει ότι θα πάω στο δικαστήριο. Και
μίλησα έντονα και στον Υπουργό και εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή έχουν λογικευθεί οι πάντες και έχουμε μία άψογον συνεργασία. Ναι, κατάλαβαν το λάθος τους. Και το τμήμα αρχαιοτήτων υπέγραψε, έστειλε στο Υπουργικό Συμβούλιο και αποχαρακτηρίστηκε. Γιατί ο χαρακτηρισμός ήταν παράνομος. Άρα μακαριότατε, αν με επιτρέπετε, για να πάμε στο σήμερα. Τώρα τι εκκρεμεί για να αρχίσει η επένδυση, να αρχίσουν να γίνονται έργα. Τι πρέπει να γίνει. Δεν εκκρεμεί τίποτα. Το τμήμα αρχαιοτήτων έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται εκεί που θα σκάβουμε, εκεί που θα χτίζουμε και εμείς έχουμε δηλώσει εκ των προτέρων ότι σεβόμεθα ό,τι βρεθεί και θα μπορεί να γίνει αξιοσέβαστο και θα το προστατεύσουμε. Και εκείνο που έχω να πω και θέλω να το ακούσει και ο κυπριακός λαός, στην Αθήνα το Μουσείο Ακροπόλεως είναι χτισμένο πάνω σε αρχαιολογικών χώρων και το πάτωμα αυτού του μουσείου είναι με ιαλοπίνακα και περπατούν οι επισκέπτες πάνω στο τσάμι και βλέπουν από κάτω τις αρχαιότητες και πάνω είναι όλα τα εκθέματα του μουσείου και είναι το ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία του κόσμου. Δηλαδή το χτίσιμο στον αρχαιολογικό χώρο δεν απαγορεύεται. Φτάνει να σέβεται εκείνος που χτίζει τον αρχαιολογικό χώρο. Σήμερα η επιστήμη σηκώνει έναν αρχαιολογικό χώρο και τον βάλει δίπλα και δεν παθαίνει καμιά ζημιά και τον σέβεται. Εμείς είμαστε έτοιμοι να σεβαστούμε. Δεν χτίζουμε και δεν καταστρέφουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Μάλιστα, άρα μακαριότατε από αυτό που μας είπατε ότι δεν εκκρεμεί τίποτα, να υποθέσουμε ότι αρχίζουν άμεσα τα έργα για την επένδυση και να κλείσουμε με αυτό. Τα έργα θα αρχίσουν, παίρνουμε την άδεια εντός των ημερών και αρχίζουν τα έργα και έχουμε μία άριστη συνεργασία με το τμήμα αρχαιοτήτων και με όλες τις αρχές της δημοκρατίας. Εμείς τους δηλώσαμε ότι σεβόμεθα τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους εφαρμόζουμε και δεν έχουμε κανέναν πρόβλημα. Και απαιτούμε και από τα διάφορα τμήματα να εφαρμόζουν τους νόμους. Τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο. Μακαριότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Εμείς ερχόμαστε.